Τον χώρο του Πάρκου Ερυθρέας επισκέφθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, συνοδευόμενος από υποψήφιους του συνδυασμού του, ξεδιπλώνοντας το όραμά του για ένα νέο πνεύμα πρασίνου με διαδρομές πεζών, ποδηλατόδρομους, παιδικές χαρές, μικρές πλατείες και όχι μόνο. Το πάρκο αυτό θα περιλαμβάνει ποδηλατόδρομους, χώρους πρασίνου περίπου 14 στρεμάτων, αναψυκτήριο, κιόσκια, μικρές πλατείες, χώροι εκδηλώσεων, υδάτινα στοιχεία, υπαίθριο αμφιθέατρο, σταθμή ποδηλάτων. Η επίμαχη έκταση, η οποία καλύπτει 54 στρέμματα, ξεκινά από το ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου και φτάνει μέχρι το ύψος της εφορίας. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή 54 στρεμμάτων, στην οποία ο υποψήφιος δήμαρχος Γιάννης Κουράκης έχει οραματιστεί, έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα πάρκο για όλους τους δημότες, έχει όραμα να δημιουργήσει το μεγαλύτερο πάρκο της Κρήτης και το τρίτο μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο της Ελλάδας. Ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης έκανε λόγο για πάγωμα του έργου από την επερχόμενη Δημοτική Αρχή, επισημένοντας ότι η σχετική μελέτη είχε ολοκληρωθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2014. Ο Γιάννης Κουράκης τόνισε την ανάγκη άμεσης έναρξης των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης και δεσμεύτηκε να πραγματοποιήσει τις κατάλληλες ενέργειες για την ορίμανση του έργου. Αναβαθμίζουμε το αστικό περιβάλλον με επέκταση του πρασίνου και ενισχύουμε την αίσθηση κοινότητας στην τοπική κοινωνία. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί οδηγό για την αναβάθμιση και άλλων γειτονιών του Δήμου μας. Το πάρκο Ερυθρέας συνδέεται άρρηκτα με τις παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή και ειδικά με τον πάρκο της Κνωσού. Όλη η περιοχή αλλάζει όψη. Η δημιουργία Μητροπολιτικού Περιβαλλοντικού Πάρκου για όλες τις ηλικίες αποτελεί ένα ακόμη στοίχημα για τη Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο 375, ώστε οι γειτονιές να ζωντανέψουν με την παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.